Καθαρίου, βιολόγο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Η δική σας ζωή είναι αφιερωμένη στην έρευνα και την εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα με την εξειδίκευσή σας στο αντικείμενο της εφαρμοσμένης υδροβιολογίας, έχετε διδάξει επί σειρά ετών το μάθημα των υδατοκαλλιεργειών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Επειδή μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το ερευνητικό σας έργο, οι έρευνες που έχετε κάνει κατά καιρούς, θα θέλαμε να μιλήσουμε για μερικές από αυτές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Αρτέμια έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην έρευνά σας. Για πείτε μας, αυτός ο μικρός οργανισμός, με ποιο τρόπο συναντάτε στην Ελλάδα? Αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να πω ότι είναι ένας μαγικός οργανισμός. Εδώ βλέπουμε τα αυγά της. Τα αυγά της. Και είναι η μικρή γαριδούλα της άλμης. Έτσι την ξέρουμε οι περισσότεροι. Τη βρίσκουμε μέσα στις αλικές, δηλαδή εκεί που παράγουμε και το αλάτι. Και θα λέγαμε ότι όπως τόσοι άλλοι οργανισμοί υπάρχουν, δεν είναι και πολύ σημαντική η παρουσία της. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της. Για ποιο λόγο? Πρώτον, στις υδατοκαλλιέργειες δεν είναι δυνατόν τα μωρά, τα ψαράκια, η τσιπούρα, το λαβράκι να πάνε στην αδρανή τροφή εάν προηγουμένως δεν έχουν φάει κάτι πολύ μικροσκοπικό. Αυτό το πολύ μικροσκοπικό ζωντανός οργανισμός, γιατί έλκονται τα ψάρια από αυτόν τον οργανισμό, είναι η Αρτέμια. Έτσι λοιπόν, όπως το γάλα της μαμάς είναι απαραίτητο για να περάσει το μωρό μετά σε άλλη διατροφή, έτσι και η Αρτέμια είναι βασική για τις υδατοκαλλιέργειες. Εάν σκεφτούμε πόσες πολλές μονάδες εκολαπτήρια που λέμε ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς διαθέτουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και ότι είναι η βασική τροφή για 45 περίπου μέρες αυτός ο οργανισμός, βλέπουμε ότι είναι τεράστιες οι ποσότητες οι οποίες καταναλώνονται προκειμένου να μεγαλώσουν τα ψαράκια μας. Βασική τροφή λοιπόν, η πρώτη τροφή, ναι, του ψαριού. Αλλά αυτή η τροφή, την οποία ο καλός Θεός μας την έδωσε στην Ελλάδα, μας την έχει δώσει. Όπου υπάρχει αλική, υπάρχουν και αυτοί οι οργανισμοί. Δυστυχώς την εισάγουμε από το εξωτερικό. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορέσαμε ποτέ, ενώ υπάρχει φυσικά, να την αξιοποιήσουμε σαν φυσικό πληθυσμό. Ερευνητικά τώρα, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε τα διάφορα στελέχη. Αυτό συγκεκριμένα προέρχεται από τη Μήλο. Στη Μήλο η αλική εγκαταλείφθηκε και ο οργανισμός εξαφανίστηκε. Όμως το έχω καταθέσει στην τράπεζα στο Βέλγιο, όπου εκεί υπάρχει τράπεζα που φυλάσσει όλους τους οργανισμούς, τις αρτέμιες δηλαδή, τα διαφορετικά στελέχη, ώστε να μην εξαφανιστεί πλήρως. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει ένα έργο ώστε να καλλιεργηθεί ο οργανισμός στην Ελλάδα? Όχι, δεν θέλει καλλιέργεια. Κάποιους εμπλουτισμούς με τα ενδυμικά μας είδη. Α, είναι πολύ, πολύ απλό. Πολύ απλό. Όμως σκεφτείτε ότι υπάρχει παγκόσμιο εμπόριο. Ότι η τιμή του κυμαίνεται, παίζεται από 30 ευρώ το κιλό μέχρι 70, ανάλογα με την ποιότητα και την παραγωγή, την παγκόσμια. Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Εγώ που προσπάθησα επί σειρά ετών, βρήκα προβλήματα. Σαν να λέμε ότι υπάρχουν συμφέροντα που δεν θέλουν να έχουν ακριβώς, το δικό μας. Υπάρχει το παγκόσμιο εμπόριο. Μάλιστα. Θα μπορούσε οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε όχι μόνο σε παραγωγή που θα την απορροφήσουμε εμείς, αλλά θα κάνουμε και εξαγωγές. Εκείνο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Μέσω
διδακτορικών διατριβών και άλλων διπλωματικών μεταπτυχιακών παιδιών μας, μελετήσαμε εάν αξίζει να προχωρήσει, να αξιοποιηθεί. Και είδαμε ότι μπορεί να κατατακτεί στα καλύτερα στελέχη που υπάρχουν παγκόσμια. Ωραία. Εμείς το λέμε, εσείς το είπατε. Εγώ το είπα, το δεν είναι η πρώτη εμάς, φορά. Εμείς το μεταδίδουμε, για να δούμε θα είναι. Επίσης, είναι ένα πάρα πολύ καλό πειραματόζωο. Είναι ένας οργανισμός υπόδειγμα. Και ταυτόχρονα έχει κάποιες ευαισθησίες που μας επιτρέπουν να κρίνουμε την τοξικότητα εφάμιλα, θα έλεγα, με άλλα ζώα. Άρα απετέλεσε για μένα έναν οργανισμό υπόδειγμα για την έρευνα. Αυτό περάστηκε σε παγκόσμιο κλίμακα μέσα από δημοσιεύσεις που έχουμε κάνει και μάλιστα πολλές οργανώσεις προστασίας ζώων κλπ. Το αναφέρουν και το επισημαίνουν ότι τι καλά ότι μπορούμε με μικρούς οργανισμούς χωρίς να παιδεύουμε τα μεγάλα ζώα να προχωρήσουμε. Λοιπόν, είναι διπλός ο ρόλος του. Και αξιοποίηση για τις υδατοκαλλιέργειες αλλά και στην οικοτοξικολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο. Ένα άλλο θέμα που έχετε ασχοληθεί πολύ ερευνητικά είναι η ποιότητα του σφουγγαριού. Εσείς θεωρείτε το σφουγγάριο σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ποιότητα του θαλασσινού περιβάλλοντος λόγω του ότι λειτουργεί σαν ένα βιολογικό φίλτρο. Εξηγήστε το μας αυτό λιγάκι περισσότερο. Τα σφουγγάρια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για το περιβάλλον. Για ποιους λόγους? Γιατί καθαρίζουν το νερό ανάλογα με τον όγκο που διαθέτει, τριπλάσιο όγκο νερού απορροφά ανά ώρα. Οπότε όλη η στήλη του νερού με τα υπερκείμενα, υπερκείμενη στήλη νερού, με τα οργανικά που περιέχει το νερό, περνάνε εδώ μέσα, κατακρατούνται σε ειδικούς θαλάμους, τους οποίους ονομάζουμε χωανοκύτταρα και τους θαλάμους χωαναθαλάμους, στη συνέχεια αυτό κρατάει την τροφή, τρέφεται με αυτό, αλλά καθαρίζει τη στήλη του νερού. Διπλός ο ρόλος του. Από τη μία καθαρίζει το περιβάλλον, κατακρατάει όλα τα οργανικά και μεγαλώνει, και αυτό είναι το σημαντικό για το περιβάλλον, αλλά το σημαντικό για τον σπογγαλιέα ή για τον σπογγέμπορο είναι η ποιότητα του σφουγγαριού. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε ότι η ποιότητα του μεσογειακού σφουγγαριού είναι η καλύτερη παγκόσμια. Mm-hmm. Αυτό είναι αποδεδειγμένο από πολλές μελέτες και γι' αυτό πρέπει να προβάλλουμε το εμπορικό σφουγγάρι, το μεσογειακό και κυρίως να πω ελληνικό. Σωστά. Αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι αυτό το σφουγγάρι, δηλαδή στην ουσία, αφού απορροφά και καθαρίζει το τριπλάσιο του όγκου του, φτάνει για να καθαρίσει περίπου ένα μισογεμάτο ποτήρι νερό, να το υποθέσουμε κάπως έτσι. Και περισσότερο. Και περισσότερο. Ένα ποτήρι νερό, ναι, με αυτό το μικρό σφουγγάρι. Άρα, όσο περισσότερα είναι και μεγαλύτερο μεγέθος βέβαια, κάνουν αυτόν τον βιολογικό καθαρισμό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι κολαγόνο. Είναι κολαγόνο. Να πάμε τότε και σε μια πολύ πιο πρόσφατη μελέτη σας, που είναι, αφορά πάλι τους πόγκους του Αιγαίου και μόλις... Και τα σαλιγκάρια όμως. Και τα σαλιγκάρια, βέβαια, και τα εδόδυμα σαλιγκάρια, σαν εναλλακτικές πηγές κολαγόνου. Και έχει πρόσφατα δημοσιευθεί, εδώ και ένα μήνα περίπου, τον Οκτώβρη. Πριν από ένα μήνα, όχι, 15 μέρες, καταθέσαμε στη ΓΕΓΕΤ τα final report που δώσαμε. Ήταν ένα πρόγραμμα συνεργασία που έπρεπε ξαφνικά να συνεργαστούν πανεπιστήμια με ιδιωτικό φορέα. Στην αρχή δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Φοβερά δύσκολο. Η παραγωγή είναι παραγωγή. Έχει απαιτήσεις άλλες. Τα πανεπιστήμια είναι έρευνα που έχει απαιτήσεις άλλες. Και έπρεπε να τα παντρέψουμε αυτά. Και τα παντρέψαμε. Οι εταιρείες ήταν η Σελόντα, που κάναμε καλλιέργειες σφουγγαριών μέσα στη θάλασσα και γίνανε πρώτη φορά, πάλι έχουν ξαναγίνει προσπάθειες στον ελλαδικό χώρο αλλά εγκατελείφθηκαν. Τώρα, επειδή είναι μονάδα που παρακολουθείται, που είναι οριοθετημένη και που θέλαμε να δούμε ακριβώς τη μία από τις δράσεις του σφουγγαριού, δηλαδή
ναι μεν την ταχύτητα ανάπτυξής του, αλλά πόσο βοηθάει το περιβάλλον να καθαρίζουμε το θαλασσινό νερό, ώστε να μπορούμε να παντρέψουμε την υδατοκαλλιέργεια με την καλλιέργεια των σφουγγαριών, απορρυπαίνοντας ουσιαστικά το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα είχε πάρα πολλούς στόχους. Ο ένας ο βασικός ήταν η παραγωγή του κολαγόνου, όπως είπατε, από τα σαλιγκάρια και από τα σφουγγάρια, και ο στόχος επετεύχθη. Ωραία. Αλλά οι άλλοι στόχοι ήταν, μπορούμε να προχωρήσουμε με επιτυχία σε μια βιοτεχνία οικογενειακή φάρμα σαλιγκαριών. Αυτό το ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που ήδη βεβαίως προσπάθειες στην Ελλάδα γίνονται και επιτυχείς, αλλά λεπτομέρειες ερευνητικές δοθήκανε και μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Να υποθέσουμε ότι οι ερευνητικές λεπτομέρειες που αναφέρετε βοηθάνε στο να γίνει καλύτερη η εκτροφή. Ακριβώς, η παραγωγή. Ωραία, και να είναι ένα προϊόν το οποίο θα έχει και μεγαλύτερη εμπορική αξία και όχι μόνο, ίσως και φαρμακευτική, γιατί θέλετε να βγάλετε κολαγόνο από αυτό. Ναι. Το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί μόνο για κοσμετολογικούς σκοπούς ή και για φαρμακευτικούς. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι άλλο παπά Ευαγγέλια. Εσείς είδατε πώς γίνεται, πώς φτάνουμε στο παρότι κόσμο. Ήταν στόχος μας να παράγουμε κρέμες, ινταλκοχέμ και κρεμοσάπουνα, όμως κατά τη διαδρομή διαπιστώσαμε, νομίζω ότι δεν κάνουμε λάθος, ότι όλα τα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα και περιέχουν κολαγόνο, το εισάγουν. Ελπίζω να μην κάνω λάθος εδώ. Άρα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μην το δούμε λίγο κοντόφθαλμα, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πόσιμο κολαγόνο, μπορούμε να κάνουμε κρέμα κλπ. Αλλά να δούμε την πρώτη ύλη. Σαν πρώτη ύλη είναι για πολύ... να σταματήσει η εισαγωγή, προφανώς. Και μήπως μπορούμε και σε επίπεδο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική η παραγωγή της κρέμας, γιατί και εδώ πέρασε από. Εγκρίθηκε από τον ΕΛΙΝΕΚ ειδικό Ινστιτούτο Φορέας Ελέγχου τοξικολογικά, μικροβιολογικά κλπ. Είναι. Αλλά λέει, γιατί άλλο σημαντικό. Ένα προϊόν. Ας στάσουμε αυτό είναι ένα να προϊόν. Ενισχύσουμε γενικά. Αλλά ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέχασα να πω ότι για αυτό το πρόγραμμα δουλέψαμε 35 άνθρωποι. Και οι οποίοι όλοι δούλεψαν με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, το πιστέψανε. Και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μένει παρά να το πιστέψουν για εκείνοι που κάνουν τους προγραμματισμούς και τους σχεδιασμούς σε αυτή τη χώρα, των εισαγωγών, των εξαγωγών, να σας εμπιστευτούν και να υπάρχει ένα αίσιο αποτέλεσμα. Μακάρι. Κυρία Καστρίτη Καθαρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.